Η Μέρη Γίγου μιλά με έναν ιερέα στις Ροβιές, Μέρη. Είναι εφημέριος εδώ, εφημέριος. Στη Λίμνη. Πείτε μας λίγο εδώ πέρα τι συνέβη, ήρθατε να δείτε τι γίνεται. Ήρθα να δω, παιδί, ήρθα να δω. Εκπίστευση με αυτό το κακό που έχει γίνει, μέσα στα σπίτια η φωτιά. Η εκκλησία, στα δάση, η εκκλησία φωτιές, του ιερωμένου, του εφημέριου, πώς... Να κάνουν φαγητό και δεν παίρνουν φωτιές. Και τώρα, σε αυτή την εποχή... Η εκκλησία μια χαρά. Δεν έφτασαν οι φλόγες στην εκκλησία. Ανθρώπινες ζωές, θύματα, ανθρώπινες ζωές, γι' αυτό είναι ευλογία. Εσείς ήσασταν εδώ, ήρθατε τώρα. Τώρα ήρθα. Και... Να δείτε τι γίνεται. Ναι, να δω τι γίνεται. Η Παναγία να βάλει το χέρι της. Με τους κατοίκους εδώ πέρα. Τώρα μόλις ήρθα, η Παναγία να βάλει το χέρι της, τίποτε άλλο. Μάλιστα, Μέρη, επιστρέφουν, Γιάννη, επιστρέφουν κάτοικοι τώρα, τι είναι, ποια είναι η εικόνα που έχεις. Σιγά σιγά επιστρέφουν και εδώ πέρα υπάρχουν πάλι συνεργεία. Ακόμα ένα, εδώ αυτό το συγκεκριμένο οίκημα ήταν ένα εργαστήριο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες με πολλές φιάλες υγραερίου μέσα. Μπορέσαν να βγάλουν κάποιες, μόλις την σβήσαν την φωτιά. Πάντως βλέπουμε στο βάθος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες πυρκαγιάς. Υπάρχουν. Και τώρα που έχει κοπάσει όλο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κοπάσει, έχουν μειωθεί τα μέτωπα που καίνε, τα σπίτια που καίνε μέσα. Έχουν αυξηθεί και οι επίγειες εδώ δυνάμεις. Βλέπουμε περισσότερες υδροφόρες που πηγαίνουν και όπου χρειάζεται κάνουν κατάσβεση. Αν μπορούν εδώ και οι άνθρωποι. Ναι. Ο Κώστας, αν μπορεί λίγο εδώ, κάνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και από την άλλη μεριά του κτηρίου υπήρχαν αποθήκες, μηχανήματα, όπως βλέπουμε, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Όλα προσπαθούν. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλά τι να σώσουν τώρα. Εκεί είναι από καΐδια, τουλάχιστον στο πίσω μέρος που μας δείχνεις. Να μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Κέρι, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στις Ροβιές. Καλησπέρα σας, κύριε Κέρι. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, έχετε επιστρέψει στο χωριό, τι βλέπετε, τι αντιμετωπίζετε? Ακόμα δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας, έχουμε περάσει όμως μια βόλτα από το χωριό για να δούμε τι γίνεται, τι ζημίες έχουμε, τι πήγε λάθος, τι πήγε σωστό, ναι, και να κάνουμε τον αναλογισμό ευθυνών και τα λάθη μας. Λοιπόν, ο Δήμος σαν Δήμος λειτουργήσε άψογα ο μηχανισμός. Μισό λεπτό, κύριε Κέρι, γιατί μιλά ένας από τους πυροσβέστες στη συνάδελφο που είναι στο χωριό σας. Από Λιβαδιά έχει έρθει. Έχει πάρα πολλά σπίτια καμένα. Η φωτιά ήταν ανεξέλεκτη. Είχε πολύ πευκοδάσος, μεγάλα δέντρα. Και πέρασε η φωτιά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μόνο τα ενέργεια μέσα μόνο. Αλλά εδώ πέρα έγινε ζημιά μεγάλη. Καίγανε σπίτια, όπως βλέπετε και εσείς, και αυτό το σπίτι έχει καμένο, και εδώ πέρα πιο πίσω είναι και άλλα καμένα. Οι άνθρωποι πάθαν ζημιά. Πόσοι άνθρωποι έχετε έρθει από τη Λιβαδιά για να βοηθήσετε? Είμαστε από την πολιτική προστασία, 4 ούνιμου που έχουμε έρθει εδώ πέρα, υδροφόρες. Από τι ώρα είστε? Από το μεσημέρι ήρθαμε. Και θα καθίσουν μέχρι να τελειώσει όλοι το συμβάν. Εδώ πέρα βγάλατε και φιάλες υγραερίου από ό,τι είδα. Βγάλαμε. Είχε πάρα πολλές, τις βγάλαμε, τις έχουμε εκεί πέρα αφήσει έξω. Ο άνθρωπος έχει πάθει ολική καταστροφή, 100%. Τώρα βλέπουμε ότι προσπαθούν κάτι να κάνουν. Ναι, αυτή ήταν μια αποθήκη που υπήρχαν ξύλα. Και άμα δεις εδώ πέρα πάλι, έχουμε ξύλα. Που καίγεται. Είναι μέσα η θράκα εκεί πέρα που είναι η φωτιά ζωντανή. Δεν σβήνει αμέσως. Πρέπει να ρίξουμε πάρα πολύ νερό. Για να μην ξαναπάρει. Να μην ξανανάψει, ναι. Να γλιτώσουμε, δεν γλιτώνουμε τίποτα, γιατί είναι ολική καταστροφή. Δηλαδή, αν έρθετε εδώ και κοιτάξτε μέσα εδώ. Έλα. Πηγαίνετε μέσα, Μέρη, ναι. Ναι. Πηγαίνουμε εδώ. Μιλάμε ότι είναι. Είναι δύσκολο, εντάξει, δεν φαίνεται. Νιώθουμε και τη λάβα από την. Ναι, από μέσα. Ήταν, ναι, τα πάντα. Έχει καταστραφεί όλο το κτίριο. Ναι, ήταν εργαστήριο εδώ. Εργαστήριο, ναι. Μάλιστα. Πρίμα. Όλα καμένα, όλα καταστραμμένα. Είναι δύσκολο να δείτε. Δεν ξέρω τώρα με το φακό βλέπουμε, πόσο μπορούσαμε να. Βλέπουμε από καΐδια μόνο. Τι άλλο να δούμε, άλλωστε. Ναι. Είναι αποκαρδιωτικό το θέαμα.
Δυστυχώς. Ήταν εύκολο, Μέρη, να ρώτησε τον κύριο, ήταν εύκολος ο συντονισμός? Ναι. Γιατί πολλοί λένε ότι ήρθαν πυροσβέστες από άλλες περιοχές, όπως η Λιβαδιά, και ήταν δύσκολο να εξοικειωθούν με την περιοχή. Να σας κάνω μία ερώτηση. Συγγνώμη. Ναι, γίνεται λίγο πανικός, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε. Θα τον ρωτήσουμε όμως. Μέρη, λοιπόν, ας αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Να σας ρωτήσουμε γενικότερα, επειδή δυσκολευτήκατε να εξοικειωθείτε με τον χώρο, γιατί δεν γνωρίζατε εδώ πέρα τι ακριβώς? Όχι, είχαμε ανθρώπους που μας κατατοπίσαν από πού να πάμε. Δεν ήρθαμε να πάμε στο πουθενά, ήταν ανθρώποι εδώ πέρα, μας καθοδηγήσανε. Και εμείς λόγω εμπειρίας, έχουμε πάρα πολύ εμπειρία στις φωτιές, όπου βλέπουμε τον παραμικρό τρέχουμε, χωρίς να μας ειδοποιήσει κανείς. Εδώ ο οικισμός είναι και λίγο είναι περίεργος, στενά δρομάκια. Έχει στενά και γι' αυτό φέρνουμε αυτά τα μηχανήματα που πάνε παντού. Είναι και στενό μέρος και σε βουνό απάνω ανεβαίνουν. Είναι μια ειδική περίπτωση που πάντα φέρνουμε αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι φωνάζουν, είναι αγανακτισμένοι, ότι θεωρούσαν ότι αν είχαν καθίσει στα σπίτια τους θα είχαν προλάβει. Θα είχαν καεί. Θα είχαν καεί, δυστυχώς. Καλό ήταν που φύγανε. Μάλιστα. Συγκρατούμε τις κουβέντες, τις τελευταίες που είπε ο κύριος από την πολιτική προστασία, ότι θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να είχαν μείνει στα σπίτια τους. Ευχαριστούμε τη Μέρη Γίγου.